Σας ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερα τη Δήμαρχο κυρία Ψαφίου για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα στο Δήμο σας. Ο Δήμος σας ανεβάζει στους 165 Δήμους όλης της χώρας που έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας στις τοπικές κοινωνίες, μέσω της οποίας το αίτημα για την ισότητα των φύλων μπορεί να αναδειχθεί ως κέριο ζήτημα σε όλες τις εμφάσεις της καθημερινότητας του Δήμου και των πολιτών. Σημεία των καιρών αποδεικνύουν ότι, αν και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, η ισότητα των φύλων δεν έχει επιληθεί. Απέναντίας στις μέρες μας αναζητείται όλο και περισσότερο. Παρά το γεγονός ότι η θέση των γυναικών τις τελευταίες δεκαετίες έχει βελτιωθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο μέσω της ένταξης της διάσωσης του φύλου στις πολιτικές, όσο και μέσω της νομοθεσίας, εν τούτης έφυλες ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος των γυναικών δεν πάβουν να υφίστανται σε σημαντικούς τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Εξάλλου, η κρίση στη χώρα μας έπληξε τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες, αναδεικνύοντας μια διαδικασία κοινωνικής οπισθοδρόμησης, η οποία μεταξύ των άλλων εντείνεται από τις απορριθμίσεις του θεσμικού πλαισίου προστασίας της εργασίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Η ισότητα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την ΑΝΕΛ είναι βασικό συστατικό των προγραμματικών εξαγγελιών που έκανε στις αρχές της θητείας της νέας κυβέρνησης και η μέρημνά της είναι να επιτύχει αυτός ο στόχος μέσα από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων που είναι και ο καθερμόδιος πολιτικός φορέας για πολιτικές ισότητας. Θέλουμε να πούμε ότι χωρίς αμφιβολία απαραίτητος σύμμαχος για την προσπάθεια πάταξης των φαινομένων ανισότητας αποτελεί η ένταξη της ισότητας στις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω των ορετών οργάνων της αλλά και των εργαζομένων της. Στόχος μας είναι να γίνει η οπτική του φύλου ένα ευκρινές πεδίο στρατηγικής στόχευσης στη χάραξη των πολιτικών, το οποίο να διαπερνά οριζόντια όλες τις πολιτικές και κατ' επέκταση να λειτουργεί ως αρρωγός για την κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη συγκροτηθεί οι 13 επιτροπές ισότητας στις 13 περιφέρειες της χώρας μας, αλλά και έχουν συγκροτηθεί επίσης και αρκετές δημοτικές επιτροπές ισότητας σε δήμους όλης της επικράτειας. Από τους 164 δήμους που έχουν υπογράψει τη χάρτα, οι 31 έχουν συγκροτήσει δημοτική επιτροπή ισότητας, ενώ αρκετοί δήμοι έχουν δηλώσει τη διάθεση και την πρόθεσή τους να τη συγκροτήσουν. Όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί, γιατί η αναγκαιότητα έγινε στην άμεση λειτουργία όλων, στην ενεργοποίηση όλης της Δημοτικής Αρχής, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η δράση αυτή θα δημιουργήσει μια πιο εντατική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ μας, στοχεύοντας τη βέλτιστη εφαρμογή, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη πολιτικών με την οπτική του φύλου. Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας από όλους τους Δήμους της χώρας σημαίνει την ανάληψη επίσημης δέσμευσης για την προώθηση της αρχής ισότητας των φύλων. Ταυτόχρονα, συμπεριλαμβάνει την υποχρεωτική ένταξη της διάσασης του φύλου κατά την χάραξη των τοπικών πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων οι οποίες διατυπώνονται στη χάρτα και εξειδικεύονται στον οδηγό εφαρμογής της για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Φίλες και φίλοι, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα, επιβάλλεται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές τους, την οργάνωση και τις πρακτικές τους. Διότι τόσο στις μέρες που διανύουμε, όσο και στους καιρούς που έχονται, η ουσιαστική ισότητα των φύλων είναι αποφασιστική σημασίας για την οικονομική και την κοινωνική ευημερία σε επίπεδο όχι μόνο εθνικό, αλλά και στις περιφέρειες, στις πόλεις και στις τοπικές κοινότητες. Άλλωστε, η δημοκρατία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οφείλει να καθιστά δυνατή τη λήψη των πλέον κατάλληλων αποφάσεων αναφορικά με σημαντικές πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως είναι η κατοικία, η ασφάλεια, οι δημόσιες μεταφορές, ο χώρος της εργασίας, της υγείας κλπ. Το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά ώστε να γίνει αντιληπτή η έννοια του φύλου στη θεώρηση της δημοκρατίας, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί προνομιακό χώρο συμμετοχής ως εξουσία
εγκύτερη στον πολίτη και άρα πιο προσβάσιμη στην τοπική κοινωνία. Μπορώ λοιπόν να σας ενημερώσω για την ήδη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας στη διαμόρφωση προτάσεων για την αλλαγή του Καλλικράτη που προωθείται από το Υπουργείο μας. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην υποχρεωτική συγκρότηση των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας, τη λεγόμενη ΔΕΠΗΣ, όπως άλλωστε είναι σήμερα η υποχρεωτική συγκρότηση των ΠΕΠΗΣ, των Περιφερειακών Επιτροπών. Επίσης, τονίζουμε την αναγκαιότητα να θεσμοθετηθεί η συγκρότηση των Γραφείων Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και να λειτουργούν σε μόνιμη και σταθερή βάση. Πρόσφατα, έχουμε κάνει ενέργειες και θα προχωρήσουμε άμεσα για την εξασφάλιση της εργασίας των τριών εργαζομένων σε αυτά τα γραφεία, διότι έχει τελειώσει το ΕΣΠΑ με τα οποία προσλήφθηκαν αυτές οι τρεις συναδέλφισσες και πρέπει λοιπόν να περάσουμε μια τροποποίηση μέσα στην Βουλή ώστε να καταστήσουμε δυνατή την εργασία τους μέχρι να πάρουμε το καινούριο πρόγραμμα, ένα καινούριο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που να δικαιολογεί τη θέση εργασίας. Με αφετηρία το Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, αναπτύξαμε πολιτικές και σήμερα υλοποιούνται έργα που στοχεύουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας που ασκείται κατά των γυναικών, είτε είναι η ενδοοικογενειακή βία. Πρόσφατα είχαμε σοβαρά παραδείγματα τέτοιων φαινομένων στην πατρίδα μας. Τη σεξουαλική παρενόχληση, το βιασμό, την εμπορία γυναικών με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έτσι σήμερα, με το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που έχουμε εξασφαλίσει, στηρίζουμε στις περιφέρειες και στους Δήμους όλης της επικράτειας, πρώτο, τη συνέχιση και τη βελτίωση της λειτουργίας των συνόλων των υποστηρικτικών δομών για τις γυναίκες που υπηρετήσαν ΔΕΠΗΑ, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων σε αυτές. Να θυμίσω λίγο ότι αυτές οι δομές, οι οποίες δεν είναι πολύ γνωστές γιατί είναι και καινούργιες, αλλά έχουν μεγάλη σημασία να τις ξέρουν οι γυναίκες και οι Δήμοι και οι περιφέρειες που τις στηρίζουν, είναι 24ωρη λειτουργία τηλεφωνική γραμμισός 15900, τα 40 συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας και των ΟΤΑ και 21 ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας. Στο σύνολό τους, οι εν λόγω δομές τελεχώνονται από επιστημονικό προσωπικό, έμπειρο και ειδικά καταρτισμένο, στη Συμβουλευτική Γυναικών. Τα συμβουλευτικά κέντρα προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής και βοήθειας σε συνεργασία με τον εκάστοτε τοπικό δικηγορικό σύλλογο. Οι ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών παρέχουν ασφαλή διαμονή στις γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους. Ο σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι η ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων βίας, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους και της αυτοεκτίμησής τους και κάθε άλλο απαραίτητο εφοδίου, ώστε να βοηθηθούν τόσο κατά την ανάληψη της ευθύνης της επαγγελματικής ζωής, όσο και κατά τη λήψη των ωφελημότερων για τις ίδιες και για το μέλλον τους αποφάσεων. Επίσης, στις αρμοδιότητες των δομών περιλαμβάνονται η δικτύωση με τους τοπικούς φορείς, καθώς και η πρωτοβουλία υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων τοπικής εμβέλειας. Ξέχωρα όμως από τις υφιστάμενες υπηρεσίες των εν λόγω δομών, η βασική προτεραιότητά μας για την επικείμενη προγραμματική περίοδο είναι η διεύρυνση και η αναβάθμιση αυτών των δομών. Και στο επόμενο πρόγραμμα, το οποίο εξασφαλίσαμε, θα βάλουμε μέσα και την συμβουλευτική εργασία, ώστε να μπορεί μια γυναίκα που δεν έχει εργασία να εντάσσεται στην αγορά εργασίας και αυτό θα γίνει και σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Καλούμε λοιπόν τις περιφέρειες και τους Δήμους να υποστηρίξουν ουσιαστικά αυτό τον αγώνα, διότι η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί είδος πολυτελείας, όπως μπορεί να λέγεται στις μέρες μας, αλλά αναγκαιότητα και δημοκρατικό καθήκον όλων μας. Φίλες και φίλοι, από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας το στόχο, ο οποίος θέλει την ισότητα των φύλων στο επίκεντρό του. Στην προσπάθειά μας αυτή και μέχρι να πετύχουμε, επιδιώκουμε να υφανθεί και να καθιερωθεί ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο προστασίας για τη γυναίκα που να ισχυροποιεί τη θέση της σε όλους τους τομείς και σε κάθε επίπεδο. Και σε αυτό θα συντελέσει το νομοσχέδιο για την πραγματική ισότητα των φύλων που έχουμε ήδη ετοιμάσει και θα καταθέσουμε άμεσα στη Βουλή. Το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα που θα το παρουσιάσουμε σε δημόσια διαβούλευση στο αμέσως προσεχές διάστημα και αυτό αφορά όλες τις πολιτικές που αφορά τη ζωή μιας γυναίκας. Την κύρωση από τη Βουλή της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης και τη δημιουργία νόμου που προβλέπεται από αυτή
για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Αυτό θα είναι ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που θα πιάνει όλα τα θέματα που αφορά μια γυναίκα κακοποιημένη. Τέλος, το παρατηρητήριο, το οποίο είναι η ηλεκτρονική παρακολούθηση της οργάνωσης των υπηρεσιών για την εσωμάτωση παρακολούθησης, αξιολόγησης των πολιτικών ισότητας σε όλο το έυρος της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό θα γίνει γνωστό στο επόμενο διάστημα. Συμπερασματικά, είναι σαφές ότι η ένταξη της διάστασης του φύλου στη χάραξη και υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών προκύπτει ως αναγκαία και συνάμα καθίσταται ως ένας μετρήσιμος δείκτης αντιστάθμισης σημαντικών ελλειμμάτων στη δημοκρατία μας. Είμαστε όμως αισιόδοξες ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.